Το ζήτημα της εσωτερικής οδοποιίας στο Βροντάδο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα το δούμε με μια ιδιαίτερη φροντίδα και θέλουμε μέσα στη θητεία μας να μπορέσουμε όσο γίνεται να βελτιώσουμε το συγκεκριμένο δίκτυο. Ήδη στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 υπάρχει ο δρόμος που είναι από τους τρεις μήλους μέχρι την πλατεία Πούλου, ο οποίος μάλιστα θα είχε γίνει το Σεπτέμβριο, αυτό όμως δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί λόγω έργων που κάνει η ΔΔΕ στην περιοχή και αφορά υπογειοποίηση καλωδίων. Η εκτίμησή μας, βασικά όχι εκτίμηση, ύστερα από επικοινωνία που είχαμε με τη ΔΔΕ και γιατί ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά που αφορά και αρκετά χιλιόμετρα, υπάρχει συνεννόηση φορέων. Επικοινωνήσαμε με τη ΔΔΕ, μας είπε ότι τέλος Φλεβάρι θα έχει τελειώσει την υπογειοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο και θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Για το 2021 αυτό που έχουμε προβλέψει είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, ο οποίος ξεκινάει από τον Άγιο Ισίδερο και φτάνει μέχρι την περιοχή Πάτου, δηλαδή στο νησί. Μέχρι είναι όλος αυτός ο δρόμος που περνάει η Τσατσαρόνη, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί αν βάλουμε και τα δύο αυτά κομμάτια, μιλάμε για ένα έργο ύψους περίπου 500.000, το οποίο είχε άμεση ανάγκη ο Βροντάδος. Κύριε Δωμάτα, μιλάμε μόνο για άσφαλτο στρώσεις ή στο συγκεκριμένο δρόμο που προβλέπεται και κάποια δημιουργία από πεζοδρομίων? Όχι. Σε αυτό το κομμάτι μιλάμε για μόνο για ασφαλτοστρώσεις. Τα πεζοδρόμια, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ό,τι αφορά πεζοδρόμια, αφορά το παραλιακό μέτωπο και θα γίνει και αυτό μέσα στο 2021. Κύριε Δωμάτα, εκεί ξεκινήσει η προσπάθεια για να δείτε χώρο στάθμου στο Βροντάδο. Έχει προχωρήσει, υπάρχει? Ναι, αυτό σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο του Βροντάδου έχουμε έρθει σε επαφή, έχουμε εντοπίσει δύο οικόπεδα, έχουμε μιλήσει ήδη με τους ιδιοκτήτες, έχουν δείξει ενδιαφέρον και αφορά στο παραλιακό μέτωπο και τα δύο οικόπεδα. Αλλά καταλαβαίνετε, αν δεν ολοκληρωθεί, ακόμα δεν μπορούμε να, αν δεν έχουμε κάτι σίγουρο, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε. Είμαι της άποψης ότι για να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα το κυκλοφοριακό του Βροντάδου εσωτερικά, δεν είναι πρώτη λύση στο μυαλό μου τα πάρκινγκ. Είναι οι μονοδρομήσεις. Δεν μπορούμε βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, να αλλάζουμε όποτε θέλει ο κάθε αιρετός έναν δρόμο, γιατί μέχρι τώρα αυτό συνέβαινε. Μεμονωμένα αλλάζαμε κατευθύνσεις σε δρόμους. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να γίνει μέσω μιας σοβαρής μελέτης και είναι μέσα στα σχέδιά μας τα άμεσα γι' αυτό.